Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί σε χωριό του νομού Λάρισας και ειδικότερα στην Καλλιπεύκη του Δήμου Τεμπών, όταν ένα σπίτι έγινε παρανάλωμα του πυρός. Η φωτιά ξέσπασε στην οικία κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 6 παρά 20. Στην πυροσβεστική υπηρεσία σήμανε συναγερμός και άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις με 3 συντροφόρες και 3 βοηθητικά οχήματα, καθώς και 14 άτομα. Μετά από πολλή ώρη μάχη με τις φλόγες, οι πυροσβέστες εντόπισαν εντός της οικίας μία πανθρακωμένη σωρό. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα περίπου 63 ετών. Στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία για τη διεξαγωγή έρευνας. Ήδη η πυροσβεστική έχει ξεκινήσει να διενεργεί προανάκριση προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια που οδήγησαν στη μοιραία πυρκαγιά, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του άνδρα.